Για ακόμη μια φορά, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι παραμένει ως ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές σε όλο τον κόσμο. Βρίσκομαι εδώ 9 ημέρες. Είδα τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Αίγινα. Ήταν υπέροχα, πανεύκολο. Όχι, τα πάντα ήταν υπέροχα. Νομίζω ότι όλα είναι εντάξει. Έχουμε ήδη πάει στην Κρήτη και σήμερα θα είμαι στην Αθήνα. Ως αναπληρώτρια υπουργός τουρισμού είμαι εδώ για το συμφέρον της πατρίδας μας. Συνεργάζομαι με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τη σταθερότητα του τουρισμού μας. Υπεύθυνα με έχουν ενημερώσει tour operators, ο ΣΕΤΕ και η ΧΑΤΑ, ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα αξιόπιστο και επίσημο μέτρο καταγραφής απώλειας και όποιες μειώσεις υπάρχουν λόγω των ημερών, μόλις επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, θα αποκατασταθούν. Εργαζόμαστε στο Υπουργείο 24 ώρες το 24ωρο για να δώσουμε λύσεις σε όποια έκτακτη ανάγκη προκύψει. Και από τη Δευτέρα έχουμε πετύχει, πρώτον, να εξασφαλίσουμε να εκτελούνται κανονικά όλες οι συναλλαγές στις τράπεζες των τουριστών μας, των επισκεπτών μας που έχουν ξένες κάρτες ώστε να μπορούν να κάνουν και αναλήψεις, αγορές και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή. Έχουμε διαρκή επικοινωνία και διαχείριση θεμάτων με τους tour operators, με τα ταξιδιωτικά γραφεία, με τις περιφέρειες, αλλά με όλους τους φορείς του τουρισμού, έτσι ώστε συντονισμένα να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε λύσεις σε ό,τι θέμα προκύψει. Συντονισμένη διαχείριση επίσης, ώστε να έχουν προτεραιότητα τα εμβάσματα παραγγελιών στο εξωτερικό για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων τουρισμού, ξενοδοχεία και εστίαση, έτσι ώστε να μην έχουμε καμία έλλειψη. Ζητώ από τους φορείς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικοινωνιακά να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να μην τραυματίζουν τον τουρισμό μας. Ο ελληνικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός αυτή τη στιγμή, είναι η πιο μεγάλη οικονομική δύναμη. Έτσι ώστε δεν πρέπει να αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις. Και επίσης ο τουρισμός δεν πρέπει να αποτελέσει θέμα για πολιτική εκμετάλλευση. Θέλουμε να προασπίσουμε και να προστατεύσουμε τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Ήταν τόσο ασφαλής η Αθήνα και άνθρωποι πολύ ωραίοι. Όλοι οι αγαπημένοι προορισμοί της χώρας έχουν κατακλειστεί ήδη από εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι απολαμβάνουν τον ήλιο, το μοναδικό τοπίο και τις προνομιούχες παραλίες της Ελλάδας, αλλά προπαντός τη ζεστασιά και τη φιλοξενία των ανθρώπων της χώρας. Επισκεφτήκαμε τη Ζάκυνθο και τώρα, ναι, θα διασκεδάσουμε. Θα μείνουμε τρεις μέρες. Μόλις φτάσαμε, αλλά μέχρι στιγμής, από ό,τι έχουμε δει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα πάντα φαίνονται ήρεμα. Οι τουρίστες από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους για τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Ζέστη και ήλιος. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς ερχόμαστε από τη Νότια Αμερική και είμαστε πολύ θερμοί άνθρωποι. Εδώ αισθανόμασταν σαν το σπίτι μας. Και δεν ξέρω αν οφείλεται στην κρίση, αλλά οι Έλληνες είναι θεϊκοί. Υπάρχουν και πολλοί τουρίστες που έχουν καταγοητευτεί από τις ομορφιές της χώρας και τη ζεστασιά των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα κάθε καλοκαίρι να επιλέγουν την Ελλάδα ως σταθερό και αγαπημένο προορισμό τους για τις διακοπές. Έρχομαι εδώ κάθε καλοκαίρι για τις καλοκαιρινές διακοπές μου. Έχω ξανάρθει εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο μέρος με ωραία ατμόσφαιρα και καλούς ανθρώπους. Έρχομαι για 5 συνεχόμενα χρόνια. Έτσι είμαι πολύ ενθουσιασμένος και θέλω να δω πώς είναι η χώρα σήμερα, πώς είναι φέτος. Αλλά και από αυτούς που επισκέφτηκαν τη χώρα για πρώτη φορά, πολλοί δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους και δεν διστάζουν να τη συστήσουν ανεπιφύλακτα. Πρώτα απ' όλα δηλώνω, μην διστάζετε, μην περιμένετε άλλο. Είναι η απόλυτη απόλαυση. Βρήκαμε πολύ και καλό φαγητό, πολύ ωραίες παραλίες και φιλόξενους ανθρώπους. Και είναι μια πανέμορφη χώρα για καλοκαιρινές διακοπές. Περάσαμε φανταστικά. Δεν θα δίσταζα να τη συστήσω σε όλους. Έχουμε απολύτως ερωτευτεί την Ελλάδα. Σίγουρα είναι υπέροχη. Είναι το πιο ωραίο μέρος από όλα όσα έχω επισκεφτεί σε ολόκληρο τον κόσμο.